Μια σειρά από ερωτήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης ίδρυυσης και τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, τη γνωστή ΔΕΙΑΚ, απεύθυνε ο Γιάννης Δελεγιάννης, κάνοντας αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, τόσο για την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η επιχείρηση, όσο και για το πόσο είναι ανταποδοτική. Ο Δελεγιάννης σημείωσε πως μέσα από τα όσα λένε σε συνεντεύξεις τους τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, έχουν κάνει μια μετακίνηση της παλιάς Δημοτικής Αρχής προς τη νέα, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, καθώς οι προηγούμενοι εν μέσω κρίσης έλεγαν ότι είχε κέρδη και η εταιρεία είναι ανταποδοτική. Κάνουν συνεντεύξεις για τη ΔΕΙΑΚ. Τα οικονομικά της εταιρείας και αυτά που χρωστάνε στην εταιρεία οι πολίτες και οι καταναλωτές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε παρατηρήσει μέσα από τις συνεντεύξεις που δίνουν ότι έχουμε μία ομαλή μετακίνηση της παλιάς Δημοτικής Αρχής προς τη νέα Δημοτική Αρχή, δηλαδή έχει μεταβεί ομαλά η μία προς την άλλη, διότι η προηγούμενη εν μέσω κρίσης έλεγε ότι η ΔΕΙΑΚ έχει κέρδη 3 με 4 εκατομμύρια το 2013 και το 2014, ενώ η εταιρεία είναι ανταποδοτική. Και έρχονται τώρα με συνεντεύξεις του 2015 ότι χρωστάνε 16 εκατομμύρια οι πολίτες στη ΔΕΙΑΚ και τώρα έχουν φτάσει στα 20. Και εγώ κάνω το ερώτημα πώς μια εταιρεία η οποία είναι ανταποδοτική, η οποία δεν έπρεπε να βγάζει κέρδη, έρχεται με όλες τις επενδύσεις, με όλα τα προγράμματα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε και προ ημερησίες διάταξης για μελέτες οι οποίες έχουν κάνει για τον Κρόκο και για το τέτοιο. Χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει εάν αυτή η μονάδα, η πέμπτη μονάδα που δίνει την θέρμανση. Ο κύριος Δελεγιάννης εξέφρασε την ένστασή του για το τέλος του 80% στην τιμή του νερού, λέγοντας ότι είναι παράνομο και ζήτησε από τη ΔΕΙΑΚ να βοηθήσει τους πολίτες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η ένστασή μου είναι για το τέλος του 80% της αξίας του νερού, το οποίο από την 1η-1η του 2016 είναι παράνομο, διότι ο νόμος επέτρεπε τη ΔΕΙΑΚ να το επιβάλλει μέχρι την 312 του 2015. Από την 1η-1η του 2016 είναι παράνομο. Και βλέπουμε ότι μέσα σε μια συγκυρία, η οποία κανείς μας δεν περνάει καλά και είναι δύσκολος οικονομικά, αφαιρεί πάλι η εταιρεία κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από όλους τους καταναλωτές, διότι λέει ότι από αυτό εξαρτάται η βιωσιμότητά της. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμη και να ζητάει 1,5 εκατομμύριο ή να λέει ότι έχει κάνει τις μελέτες, τις χρωστάνε 20 εκατομμύρια και είναι ανταποδοτική. Ανταποδοτική σημαίνει ότι δεν έπρεπε να βγάζει κέρδη, άρα σημαίνει αυτά που τις χρωστάνε εδώ και καιρό είναι τα κέρδη της εταιρείας. Διότι αφού μπορεί και είναι βιώσιμη, σημαίνει ότι δεν έχει πρόβλημα. Άρα θα πρέπει η εταιρεία να κοιτάξει τους πολίτες, να τους βοηθήσει τη δύσκολη αυτή τη στιγμή και δεν θα κοιτάξουμε η εταιρεία πόσα κέρδη θα βγάλει.